ξεκινήσουμε με το ρόλο σου στο Κόκκινο Ποτάμι. Θα υποδηθείς τον Λουκά. Το Λουκά. Φαινομενικά φαίνεται ένας περίεργος τύπος, κοντινός. Για μένα δεν είναι έτσι. Το βλέπω ως έναν χαρακτήρα πολύ πορεμένο. Είναι πρόσφυγας κι αυτός. Έφυγε από μικρός από τον Πόντο για να πάει στη Θεσσαλονίκη. Το γνωρίζουμε στο λιμάνι που υποδέχεται τους πρόσφυγες. Και έχει κάποια θέματα με τον τζόγο. Είναι χαρακτήρες αυτοί οι σκοτεινοί, γενικότερα όμως, που εμένα με συγκινούν πολύ, πολύ, και θέλω να τους δίνω μια, όσο γίνεται και μπορώ, μια άλλη υπόσταση, παιδί μου, και πιο ευαίσθητη και μια άλλη πλευρά που ίσως να μην φαίνεται με την πρώτη ματιά. Όταν χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο Μανούσας Μανουσάκης, τι σου είπε εσύ, τι ένιωσες, τι έγινε? Καταρχάς, με πρότεινε η Χρύσα Ψωμαδέλη και πήγα στο casting. Έκανα το casting, πέρασε μια μέρα, πήρα ένα τηλέφωνο 9 ώρα το πρωί, σε θέλουμε για τον Λουκά. Εντάξει, πανηγύρι. Ο Μανούσας Μανουσάκης σου έχει δώσει κάποιες συμβουλές ώστε να προσεγγίσει καλύτερα τον Λουκά? Ναι, όταν υπερβάλλω πολλές φορές έρχεται και μου λέει εδώ Μανώλη, χαμηλώσε το, κάνε έτσι, κάνε εκεί, πήγαινε στήσου εδώ. Με προστατεύει πολύ. Με κάνει να θέλω να τα δώσω όλα, ρε παιδί μου. Η τηλεόραση πάντα ήταν μέσα στα σχέδιά σου? Η τηλεόραση έκατσε ως μια πρόταση ωραία, με χρήματα, και γι' αυτό και μπήκα στο χορό. Η επαφή σου και η σχέση σου με τις θαυμάστριες πώς είναι? Γενικώς μιλάω με όλους, με όποιον έχει να μου πει κάτι, θα κάψω να μιλήσω και πώς φάνηκε αυτό και γιατί το λες εκείνο και γιατί λες το άλλο. Και στο Instagram σου όποιον μου στέλνει και μπορώ, το απαντάω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θαυμάστριες δεν έχω και πάρα πολλές. Και δεν σου λένε πόσο όμορφα μάτια έχει? Επειδή κάνω αρνητικούς χαρακτήρες, συνήθως με βρίζουν, ξέρεις, λίγες περιπτώσεις, πολύ λίγες. Ανυπομονούμε για αυτή την μεγάλη, τεράστια επιστροφή του Κόκκινου Ποταμιού, γιατί σημείωσε μεγάλη επιτυχία την πρώτη του χρονιά. Και έρχεται κι άλλη. Και έρχεται κι άλλη. Και η αλήθεια είναι, και όχι για να ευλογήσουμε τα γένια εδώ του σταθμού, αλλά είναι μια πραγματικότητα, ό,τι υπογράφει ο Μανούσος Μανουσάκης, νομίζω ότι η υπογραφή του είναι χρυσή. Κάνει επιτυχία. Τα χέρια του, το μυαλό του, το ταλέντο του είναι από μόνα του εγγύηση για το αποτέλεσμα. Περιμένει ο κόσμος πώς και πώς τώρα. Αυτή η σειρά έπρεπε να συνεχιστεί. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ναι. Αυτό.